Ρε κουρέτα! Έλα, ρε πολιτική απατεώνα! Έλα, από την Πάτρα σε έχω παραμένω. Εκεί? Ρε μαλάκα, δεν υπάρχουν ρε μαλάκα. Αφού είμαστε ζώα, ρε. Απογοήτευση τελείως, ρε. Υπουργός τώρα ο Άδωνης, ζώα. Καλά, καινούριο είναι αυτό τώρα. Όχι, δεν είναι καινούριο, όσο το σκέφτομαι όμως από στόλι. Επίσης, αφού είναι τόσα χρόνια υπουργός, εγώ συμπεραίνω ότι είναι ένας επιτυχημένος επαγγελματίας. Σας ευχαριστώ! Ναι, πολύ επιτυχημένος. Πες του να πάνε να πουλήσει κανένα βιβλίο του μαλάκα, κανένα γυλαίκο, κάποια μαλακία. Και τα άλλα ζώα τι κάνανε. Βάλανε το Βελόπουλο τον άλλο απατεώνα μέσα στη Βουλή. Μα πόσο μαλάκες είμαστε πια οι Έλληνες, ρε φίλε. Πόσο μαλάκες είμαστε, δεν μπορώ. Σε τι μονάδα μέτρησες να ακούσεις? Σε Ρίχτερ. Άστο, εγκέλαδος, μεγάλος. Άμα ήμουν πιο νέος, Αποστόλη, θα πέτραγα μια μαύρη πέτρα σε αυτόν τον κολότοπο και δεν θα ξαναγυρνούσα αυτή. Αλλά είσαι κατόγερος και κάτσε εδώ τώρα να τα απολαύσεις. Άρε κουρέτα. Φίλε, ο Άδωνης παντελονιάζει καμιά δεκαριά χιλιάρικα το μήνα και λέει ο άλλος ότι είναι τρελός ή ότι είναι χαστός. Μπορεί και να είναι, αλλά παντελονιάζει καμιά δεκαριά, άντε 8 το μήνα. Ρε, ξυπνήστε ρε, Δοντόβολα. Ή δηλαδή, άμα είναι τρελός, δηλαδή τι θα πει. Η οικογένειά του περνάει μια χαρά, παιδιά. Μην παρανηφιάζεστε. Τρελός, χονομάει. Αν τον πας εσύ στο Λυράκο, εσύ να πας στο Λυράκο που ζεις με ψευδεστής. Ένα ερώτημα έχω να κάνω από Σάμο, Αποστόλη, καλησπέρα. Για και παλαιό να το κάνατε, το ίδιο είναι, για πείτε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σάμος δεν είναι όλα τα νησιά. Εδώ έχουμε μια κάτι τέτοιο, να πούμε. Ναι. Για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη θέλω να ρωτήσω και τον Άδωνη, το φίλο του, εάν όλοι αυτοί οι εποχιακοί ήταν κουκουέδες. Δηλαδή μπαχαλάκιδες και τύπου τέτοια πράγματα. Τι ήταν τώρα, συμμορία της μιζέριας, ήταν μαλαρούχα. Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέριας είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο στο Υπουργείο Υγείας. Η μίζερη με ρούχα πυροσβεστική. Ωραίο. Τέτοιο άνοιγμα δεν το περίμενα να κάνει το κουκουέ. Να προσέχουν, διότι έχουν πρέπει, πει. Πρέπει, ναι. Έχει μπει το κόμμα μέσα στα σώματα ασφαλείας και είναι επικίνδυνη ανατροπή του κράτους από μέσα. Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Το 2019 παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Θα είναι στα 950 ευρώ το 2027. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά! Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να πω κάτι με την αλληλοφρένεια, αν μπορώ. Ναι, για πείτε. Ακούτε να δείτε. Λένε παραδείγματος χάρη ο μισθός θα είναι στα 900. Είναι μεικτά αυτά. Το ξέρουμε ότι είναι μεικτά. Ναι, δηλαδή να το πούμε, γιατί το 900 στα καθαρά είναι 800. Είναι ναι, μια το διαφορά. Ξέρουμε και το 650 μεικτό ήταν. Για μεικτά μιλάμε. Ναι. Και αυτοί που δίνουν τις αυξήσεις φροντίζουν να μιλάνε μόνο για μεικτά. Ναι. Για να φαίνεται μπόλικο. Ναι, αλλά μήπως είναι και για το 27, δηλαδή τώρα έχουμε 24, έτσι. Από πότε θα ισχύει αυτό? Γιατί για τους συνταξιούχους, εγώ είμαι συνταξιούχος δηλαδή. Θα πάει για το 27, λένε αυτά τα πράγματα. Καλά, κρατήστε μικρό καλάθι τώρα και βλέπουμε. Ναι, μήπως πρέπει να το τονίζουμε αυτό, ας πούμε, για να μιλήσουμε για τα καθαρά, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Επίσης θέλω και μια καταγγελία για το δημοτικό της χώρας και τον υπηαγωγείο. Οι γονείς που πάνε και ζητιανεύουν στο Σκλαβενίτη, στο σούπερ μάρκετ, να τους δώσει αναλώσιμα για να έχουν τα παιδιά τους να κάνουν χαρτοκοπτική, κόλλες, σαλιδάκια, χαρτάκια που κόψαν στα σχολεία τις παροχές, καταργήσαν τις σχολικές επιτροπές και τώρα βγαίνουν οι γονείς και οι σύλλογοι των κηδεμόνων και κάνουν εκδηλώσεις για να μαζέψουν τα λεφτά για το πετρέλαιο, για το χειμώνα, για τα αναλώσιμα. Αυτό είναι το. Όχι, θα σας ζεστάρουμε και τα μούλικα κιόλας. Sorry κιόλας. Δεν ήξερα. Ναι, να κάνουν χαρτοκοπτική, να φτιάχνουν. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Να πάρουν μπουφάν που θέλουν και πετρέλαιο. Λες και είχαν και στο σπίτι τους πετρέλαιο και θέλουν να έχουν και στο σχολείο. Ναι, πετρέλαιο. Κάνουν εκδηλώσεις και μαζεύουν τάλιρα και δεκάρικα από τους γονείς και κάνουν λαχιοφόρους αγορές για να βάλουν πετρέλαιο και για να πάρουν τα αναλώσιμα για να έχουν τα παιδιά να κάνουν με τις δασκάλες τα καθημερινά. Okay. Μήπως θέλουν να τους πάρουμε και μπουφάν. Λοιπόν, Ζόπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα. Αυτοί είναι όλοι κομμουνιστές. Ναι, τι είναι, έλα σε παρακαλώ τώρα. Όσοι ζητάνε, τι είναι, κομμουνιστές. Το λοιπόν. Κακό σας τον καιρό, πες τους. Θα σε την κα***σω την μπουφάν, ρε. Περίμενε. Millennium Hospitality by Charles James Hall. Το έχεις το αγγλικό, ναι. Παναθεμάσαι. Είναι φυσικός χημικός, ο οποίος μετά το Βιετνάμ τον πόλεμο πήγαινε και δούλευε με τους ψηλούς λευκούς στην Νεβάδα, στην Area 51. Επειδή πυρπόλησαν το ρύζι, γι' αυτό και δεν είχε ρύζι. Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι. Γλίτωσε. Στο Βιετνάμ όλοι το ξέρουμε ότι πυρπόλησαν το ρύζι. Γλίτωσε το παιδί μιας ψηλής ξανθής, αυτές που είναι απευθύνη. Άρα για να γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, η
υπάρχει ελπίδα. Να το. Τα πάντα είναι σοφία. Πώς θα στήσω με καλές σχέσεις με τους εξωγήινους. Δεν στείνεται, παιδί μου, δεν στείνεται. Άμα δεν στηθεί στα τέσσερα η σχέση, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μακρηγορώ. Λοιπόν, έλα γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σπέρα ή ως πέρα. Πέρα, σπέρα. Ναι. Δεν θα πω κάτι για όσα είπε ο Άδωνης για αυτό το κράτος που δεν καταλύεται. Η παρασκευή στο κώδικο που ακούσαμε. Το κράτος δεν καταλύεται. Τελεία. Αλλιώς δεν είναι κράτος. Εναφερόμενο στους εποχικούς πυροσβέστες που δάρθηκαν ανηλαιώς. Ναι, δάρθηκαν τώρα. Όχι πέσανε πάνω στα γκλόπ των μπάτσων, δάρθηκαν. Ναι. Κανείς δεν έκανε ρεπορτάζ για τον γκλόπ που στράβωσε. Τα είδαμε. Αν και θα γίνει, φαντάζομαι, αύριο μεθαύριο κάπου θα το βγάλει προς Sky, λογικά. Δεν έχει Τατιάνα εκπομπή. Μπορεί στον Ευαγγελάτο, τέλος πάντων. Ναι, μπορεί, οπωσδήποτε. Ναι. Είπε λοιπόν ο Άδωνης, δικαιούνται σεβασμού. Οι άμπαυτοι έχουν δώσει μάχες κάθε καλοκαίρι, έχουν μπει στη φωτιά κατά κυριολεξία. Δικαιούνται σεβασμού. Αλλά και τα λοιπά. Το παίζει και μορφωμένος. Ναι, αυτό θέλω να πω. Το ξέρω. Ότι το ήμα δικαιούμαι συντάσσεται με τη Αττική, δικαιούμαι σεβασμό, δικαιούμαι άδεια, δικαιούμαι υγεία, δικαιούμαι παιδεία. Αλλά ο Άδωνης είναι. Τι περιμένεις, οι καλοί δουλεύαν, είχαν δουλειά. Δεν πήραμε το καλά των καλών, αυτούς περισσέψανε πήραμε τον κατημά. Ναι, αλλά το παίζει μορφωμένος και. Ας μείνουμε στην ίδια πρόταση χωρίς το μορφωμένος. Δια πάσα νόσων και δια πάσα μαλακίαν. Και νομίζω ότι με αρχαιοπρεπούρες θα κάνει εντύπωση. Παιδί μου, έτσι δεν μιλάγαν και στη Χούντα που μιλάγαν τάχα καθαρεύουσα και ήταν η αμορφωσιά πήγαινε σύννεφο. Έτσι ακριβώς. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν, δεν φεύγουν. Το χούι φεύγει τελευταίο. Ναι, όπως και ο Κούλης που είπε 50%. Θα είναι στα 950 ευρώ το 2027. Είναι μια αύξηση σχεδόν 50%. Το είπαμε και ο Βορύς. Εγώ θα έλεγα 50%, μία λέξη. Τα 100. Τα 100. Τα 100. Τα 100. Τα 100, ναι. Είναι 50% τώρα, τι να κάνουμε. Αν θέλεις να το πεις στη δημοτική, πες το 50%. Αλλά το άλλο δεν σημαίνει τίποτα. Όπως το τη μετρητή. Είναι με όμικρο γιώτα. Είναι η παλιά δοτική. Δεν λέμε δηλαδή τη μετρητά. Όχι, Όχι. Κρίμα. Αποστόλη, γεια σου. Yeah. Τι κάνεις. Yeah. Μια αφορμή την επίσκεψη του απεσταλμένου της φασιστικής Γερμανίας στην Ελλάδα και την υποκριτική συγγνώμη του, έχω να αναφέρω το εξής. Θα μιλήσω γρήγορα. Τις 7 Ιουλίου του 1944, αντί να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες του Ελλάς, τον Μπάρμπα με το Στέργιο και τους υπόλοιπους Ελλασίτες στα Γερβενά, πήγανε σε ένα χωριό που λέγεται Κυπουριό και αντί να πολεμήσουν άντρας με άντρα, τα τσογλάνια της ναζιστικής Γερμανίας, πήγαν και κάψανε 40-45 γυναικόπαιδα μέσα σε μια καλύβα. Θα ήθελα λοιπόν να πω στο Στάινμαγκερ και σε όλα αυτά τα αποβράσματα της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας ότι δεν τους χρωστάμε τίποτα. Μας χρωστάνε 1 τρισεκατομμύριο και αυτό δεν αρκεί ούτε με στιγνώμηση ούτε με τίποτα. Από εκεί και μετά θα ήθελα να σε παρακαλέσω να κάνεις μια εκπομπή για τα ολοκαυτώματα σε όλη την Ελλάδα, αν μπορέσεις. Για τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Και όπως είπε και ο Μίτσος ο Κουτσούμπας, δεν τους χρωστάμε τίποτα. Τους πουστίδες μας χρωστάνε, δεν τους χρωστάνε. Έτσι, την Παρασκευή ο Μίτσος ο Κουτσούμπας το είπε. Τους απογόνους των γερμανοφασιστών. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Και για τους Γκαουλάιτερ και για τους φασιστοούγκανους που χτυπήσανε χτες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απ' έξω. Όταν παραβιάζεται ένας νόμος, πρέπει η αστυνομία να εφαρμόζει τον νόμο. Δεν θα γίνουμε Ουγκάντα. Έχω να πω το εξής. Όξο που στείλες από την παράγκα μας. Λοιπόν, θέλω Μπαλαμό. Να βγει Μπαλαμό και να γίνει τη πουτάνα με Μπαλαμό. Φοβάμαι ότι δεν θα βγει και του γκλέτσου το παπάρι που το λιγουρεύτηκα, δεν θα το δούμε. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Ποτέ δεν σκέφτηκα. Του γκλέτσου το παπάρι. Το λιγουρεύτηκα. Όχι ρε, είσαι καλά ρε. Μπαλαμό ρε μα. Φοβάμαι πως δεν. Εκεί φοβάμαι. Τι, ποιον φοβάσαι. Ό,τι να είναι. Τι ό,τι να είναι ρε μα. Γιατί μη φοβάσαι τίποτα. Θα βγει ο Γκλέτσος και θα γίνει Βεζίρι στη θέση του Βεζίρι. Τελείως. Και εγώ λέω ο Γκλέτσος να βγει. Ο Γκλέτσος να μας φέρει και ξένες πουτάνες. Το πρώτο που έπρεπε να κάνουν είναι να φέρουν γυναίκες ιερόδουλες από τα δικά τους μέρη για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχει όραμα σαν αριστερός, δεν είναι άιντε έτσι. Τι μαλακίες τώρα, μιλάμε για οράματα. Είναι αυτό που λέμε οράματα με μεγάλα γράμματα. Αυτό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, υπάρχει μια φωτογραφία που παίζει πάρα πολύ τώρα που δείχνει μια κοπέλα γυμνή στην Τεχεράνη. Την έχει δει. Ναι, με τα ισόρουχα που διαμαρτυρήθηκε. Που... Ναι, διαμαρτυρήθηκε η κοπέλα. Αθάνατη τώρα, γιατί κατάλαβε, αγνοείται από χθες. Κοίταξε, δεν θα κοιτάξω εγώ αν αγνοείται χθες. Εγώ βλέπω την ευαισθησία των δυτικών μέσων για αυτή την κοπέλα. Ενώ αντίθετα για τις γυναίκες στην Παλαιστίνη που τόνονται, βιάζονται και δολοφονούνται με τα παιδιά του από το δημοκρατικό Ισραήλ, δεν βλέπω την ίδια δέση. Εκεί να βγουν με το βρακί, άμα είναι να τη συμπονέσουν, να το δούμε. Όχι να το υποθέτουμε. Και άμα είναι ψέμα.
θύματα και είναι προπαγάνδα των δυτικών μέσων. Γιατί εγώ δεν το αποκλείω καθόλου. Να σου κάτι, τη στιγμή που το Ισραήλ θέλει αυτή τη στιγμή να χτυπήσει το Ιράν, μια χαρά θα του βολευόταν να γίνει μια επανάσταση όπως η Πορτοκαλί επανάσταση στην Ουκρανία κατά του Ιράν για να δυνατήσει η κυβέρνηση. Εγώ εννοείται ότι είμαι ενάντια στους μουλάδες του Ιράν, αλλά βλέπω ότι έχουμε απέναντι. Αν είναι να έχουν οι γυναίκες την ελευθερία τους, να τις σκοτώνουν και να τις βιάζουν οι Ισραηλοί και να βγάζουν στέλθη με τα ματωμένα εσώρουχά τους, όχι, προτιμώ χιλιάδες φορές τους μουλάδες. Και όχι αυτή την υποκρισία από τη Δύση που όλοι μαζί ακροδεξιοί, να κοιτάξτε την κοπέλα τι τραβάει από τα ισλαμοπιθήκια. Ψευτοαριστεροί, φιλελέδες, σιωνιστές. Όλοι έχουν βαστεί σε αυτή τη φωτογραφία για να μας αποδείξουν πόσο κακό είναι το Ιράν. Ξέρουμε πόσο κακό το Ιράν είναι, αλλά ξέρουμε πολύ περισσότερο πόσο κακό είναι το Ισραήλ. Και τι έκανε εκεί η Δύση και το ΝΑΤΟ να απελευθερώσει το Αφγανιστάν. Νομίζω θα τέριαζες με εκείνη που έλεγε φακ ταξικότητα. Έλα ρε Αποστολή, τι γίνεται? Έλα, τι κάνεις? Πες το ξεπέτα φαίνεται ακόμα και στην ομάδα εκπαίδευση ρε εσύ, αν είναι δυνατόν. Τι είναι ρε εσύ, που πονάς? Πες το ξεπέτα, λέω φαίνεται ακόμα και στην ανώτατη εκπαίδευση. Ταξικότητα ε, φακ ταξικότητα, φακ. Όχι ρε φίλε, γιατί όχι εντάξει, με την έννοια ότι σωστός, μπράβο και τα ταξικά γυαλιά σου δεν τα βγάζεις ποτέ. Όχι, μπράβο. Η εταιρεία Γιαννίτσης, 63 παιδιά δημοτικού, είχαν δηλητηριαστεί το Μάιο από χαλεσμένα σχολικά γεύματα. Χαζομάρες, ναι, ωραία. Και επειδή άλλαξε γνώμη ο Δήμος Λαμίας τώρα, ε. Ναι. Κάηκε η μέρα Σάββατο, ενώ τη Δευτέρα υπήρχε προγραμματισμένος έλεγχος. Όχι, θα ρωτήσουμε και ποια μέρα θα καούμε. Και ο Δήμος Λαμίας, λοιπόν, επαναφέρει τα σχολικά γεύματα στο μουσικό σχολείο, γιατί λέει ότι όλα τα χαρτιά της εταιρείας είναι εντάξει, νόμιμα. Τέλος. Ό,τι είναι νόμιμο είναι και γευστικό. Α, ναι, και υγιεινό. Όχι, θα χτυπήσουμε την επιχειρηματικότητα επειδή δεν θέλετε εσείς. Τόση σαπίλα τρώτε έξω, θα χτυπήσουμε. Έλα σε παρακαλώ. Τι κάνετε κύριε Αποστολή? Καλά εσείς? Καλά και εμείς. Ωραία. Κάτι πολύ απλό. Η πρωινή εκπομπή με τα δύο παλικάρια που βγαίνουν μετά τις 7 είναι αυτός ο προπομπός που ακούμε τις εκπομπές σας. Μετά περιμένουμε μανιωδώς εσάς. Γιατί δεν βγάζετε 2 ώρα εσείς? Γιατί να βγάλουμε 2 ώρα εμείς? Να βγάλετε 2 ώρα. Επειδή το περιμένετε εσείς? Εννοείται. Όχι, θα ακούσεις τον Νικάκη, θα ακούσεις Γκαντόνα, θα ακούσεις τον άλλο δεξιό. Γκαντόνα, δεν θέλω ούτε Νικάκη, γιατί, τίποτα. Γιατί δεν θέλετε Νικάκη, κύριε? Να τον Νικάκη. Πρωί κάνω τον Νικάκη, το έχω δίπλα εδώ στα πόδια μου, έλα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι με εσάς λέτε αυτά που δεν λένε οι άλλοι. Ναι, αλλά για να πούν αυτά που δεν λένε οι άλλοι πρέπει να προηγηθούν οι άλλοι που δεν τα λένε. Πώς θα ξέρεις? Τολμούνε, αγόρι μου, δεν τολμούνε να πούνε αυτά που λέτε σήμερα. Βέβαια. Ούτε καν τα κουμπίσανε το θέμα για τα παλικάρια με τους πυροσβέστες. Δεν ακούτε. Ούτε καν. Όμως δεν ακούτε. Να, έχω και τον Νικάκη που εξανίσταται. Τον Νικάκη κάτι είπε. Ναι, ναι, αφιερώσαν 2 λεπτά και κάτι έγινε. Δεν είχε παραπάνω χρόνο. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Αλλά τα είπε όπως έπρεπε. Δεν θα σου πω για τους άλλους, αλλά τον Νικάκη τώρα που τον ταχτυρντίζω, τα είπε όπως έπρεπε να τα πει. Πάρτε 2 ώρα, παιδιά. Ακούμε εσάς, ειδικά το προηγούμενο. Προλαβαίνεις άμα είναι 2 ώρα, άστα αυτά, τα ξέρω εγώ. Είναι τόσο παγωμένος νεοδημοκράτης ο προηγούμενος. Ρε παιδιά, είπαμε, έλεος, αλλά όχι τόσο πολύ δακωτό. Είπαμε. Ο άνθρωπος δεν μασάει, τα λέει όπως λέει ο Άντωνης, τα ίδια λέει και αυτός. Ορίστε. Ακολουθεί από πίσω. Δεν κοροϊδεύει κανείς κανέναν, τέλος.